Η καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο διενήργησε από τον Ιανουάριο του 2014 αυτοψίες σε 6 αστυνομικά τμήματα και σε κέντρα κράτησης. Στο Ελληνικό, την Γλυφάδα, την Δραπετσόνα, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στην Πέτρου Ράλη, στο αεροδρόμιο της Αθήνας και στην Κόρινθο. Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι σε όλους τους χώρους της κράτησης επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες. Απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, έντονη δυσοσμία, ακάθαρτες τουαλέτες, έλλειψη πολλοί σε κουβέρτες, σε στρώματα, με αποτέλεσμα πολλοί να κοιμούνται ή στο πάτωμα ή να κοιμούνται ανά δύο σε στρώματα. Δεν υπάρχει θέρμανση, τρομερή έλλειψη σε είδη υγιεινής. Επισημαίνω δε πως η πρόσβαση στις τουαλέτες, που είναι κάτι πολύ σημαντικό αν μπορείτε να το φανταστείτε, είναι περιορισμένη. Δηλαδή όταν είτε με ειδική άδεια, γιατί πολλές φορές η τουαλέτα είναι έξω από το κελί. Οπότε είτε μπορούν μόνο τρεις φορές την ημέρα, σε κάποια αστυνομικά τμήματα μας είπαν να πάνε, είτε με ειδική άδεια. Τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να πάνε στην τουαλέτα και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μπουκάλια, τα οποία και μας επέδειξαν, όπως παραδείγματος χάρη στη Γλυφάδα. Δηλαδή, φανταστείτε την εικόνα, γιατί συνθήκες μιλάμε. Σε κάποια αστυνομικά τμήματα, βέβαια, επειδή ήταν ενημερωμένοι ότι θα πηγαίναμε, ότι θα πήγαινε η καμπάνια, είχαν φροντίσει να καθαρίσουν. Αλλά η δυσοσμία ήταν πάρα πολύ έντονη, παρόλα αυτά. Ενώ αλλού, όπως στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής ή στην Κόρινθο, δεν επιτράπει να μπούμε μέσα στα κελιά και στις τουαλέτες. Οπότε και εκεί δεν μπορούμε να έχουμε ήδη ισόμαση τις συνθήκες που επικρατούν. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι ίδιοι κρατούμενοι μας μετέφεραν την πραγματικότητα. Επίσης, σε κανένα χώρο κράτησης δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης. Δεν έχουν τίποτα να κάνουν οι άνθρωποι εκεί μέσα. Μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται επίσης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κρατουμένων. Είναι τεράστιες οι ελλείψεις σε φάρμακα γενικά. Στα κέντρα κράτησης, μέχρι πρόσφατα, υπήρχε μια οργάνωση που δραστηριοποιούνταν, η ιατρική παρέμβαση, MEDIN, αλλά και εκεί υπήρχαν πολλές ελλείψεις. Στα αστυνομικά τμήματα δε, εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν έχουν γιατρό ούτε πρόσβαση σε ψυχολόγο. Πολλές φορές ζητούν να δουν γιατρό, δεν μεταφέρονται σε κάποιο νοσοκομείο. Οι ίδιοι αστυνομικοί δεν μπορούν να τους μεταφέρουν γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε περιπολικά. Δεν έχουν περιπολικά και συνοδεία αστυνομικών να τους πάνε. Οπότε στα αστυνομικά τμήματα είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα από ό,τι στα κέντρα κράτησης. Όσον αφορά τη διαδικασία ασύλου, η πρόσβαση και μόνο στη διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους κρατούμενους. Και λαμβάνει χώρα μετά από πολύμηνη καθυστέρηση. Ο κρατούμενος πρέπει να πει στον αστυνομικό ότι ζητάει άσυλο. Πολλές φορές αυτό δεν καταγράφεται πουθενά. Το λέει, το ξαναλέει, δεν του δίνουν σημασία. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί κρατήσουν το όνομά του, θα στείλουν το όνομά του στην υπηρεσία ασύλου. Η υπηρεσία ασύλου μετά κάποια στιγμή θα τον καλέσει, με συνοδεία, με περιπολικό εννοείται, θα τον μεταφέρουν ως κρατούμενο στην υπηρεσία ασύλου για καταγραφή. Αυτό παίρνει μήνες για να γίνει. Γενικά, οι κρατούμενοι σε όλα τα κέντρα κράτησης και τα αστυνομικά τμήματα δεν έχουν καμία απολύτως ενημέρωση για την νομική τους κατάσταση, για τα δικαιώματά τους και για τους λόγους τους οποίους κρατούνται. Πολλές φορές, οι ίδιοι κρατούμενοι μας ρωτάγανε «Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ». Θυμάμαι ειδικά στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής ήταν κάποιες γυναίκες από τη Συρία. Είχανε διαβατήρια και κλαίγανε και μας λέγανε «Γιατί είμαστε εδώ? Είμαστε από τη Συρία, έχουμε έρθει πόλεμο». Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για ποιο λόγο κρατούνται. Οι αστυνομικοί τους δίνουν απλά ένα χαρτί, την απόφαση κράτησης, τις περισσότερες φορές χωρίς διερμηνέα. Και ο άλλος βέβαια δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το χαρτί. Το χαρτί είναι η απόφαση κράτησης, για ποιο λόγο δηλαδή κρατείται. Και βέβαια οι κρατούμενοι ποτέ δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο κρατούνται. Βέβαια, πολλές φορές, όπως στην περίπτωση των γυναικών από τη Συρία, η δική τους κράτηση συνδεόταν με ένα ποινικό αδίκημα που είχε γίνει στο παρελθόν, το οποίο βέβαια είναι αμφιβόλου νομιμότητας πρακτικής αυτό, αλλά θα το αναλύσουμε στη συνέχεια.
Θα ήθελα να σας επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή σας όμως στις συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων. Τα πλέον αθέατα μέρη, όπου η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολλαπλάσια σε σχέση με αυτά που γίνονται στα προαναχωρησιακά κέντρα. Τα αστυνομικά τμήματα δεν αποτελούν χώρο κράτησης κατά τον νόμο, παρά μόνο για λίγες ώρες ή το πολύ για 2 μέρες στη διαδικασία του αυτοφόρου. Τα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων όμως πλέον έχουν μετατραπεί παράνομα σε χώρους πολύμηνες κράτησης. Από τις αυτοψίες διαπιστώσαμε ότι στα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων υπάρχουν πολλά άτομα που κρατούνται και 18 μήνες. Φανταστείτε τους χώρους των αστυνομικών τμήματων. Είναι πολύ μικροί χώροι, με γύρω στα 10 άτομα και παραπάνω. Λεπτομέρειες από τις αυτοψίες θα δείτε στην αναφορά που σας έχει μοιραστεί. Συνήθως υπόγειο, δεν μπαίνει φως, δεν υπάρχει παράθυρο, δεν υπάρχει φως γενικά. Δεν καθαρίζονται οι χώροι, οι κρατούμενοι δεν βγαίνουν ποτέ έξω. Δεν έχουν, δηλαδή κάποιος είναι εκεί μέσα 18 μήνες και δεν μπορεί να δει το φως. Αφήστε τις ασθένειες και όλα τα σχετικά που μπορεί να προκύψουν, γιατί δεν καθαρίζονται οι χώροι ποτέ. Φανταστείτε μόνο έναν άνθρωπο να ζει χωρίς φως σε ένα υπόγειο, σε ένα πολύ μικρό χώρο για 18 μήνες, χωρίς να βγει ποτέ έξω. Το λιγότερο που μπορούν να πάθουν αυτοί οι άνθρωποι είναι να τρελαθούν. Πολλοί δε παρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα, αλλά εννοείται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε ψυχολόγο. Μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες διαπιστώσαμε ότι κρατούνται πάρα πολύ ευάλωτες περιπτώσεις. Ειδικά βέβαια ο κρατούμενος αποτελεί από μόνος του μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίπτωση. Κρατούνται άτομα που κανονικά δεν θα έπρεπε να κρατούνται σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όπως θύματα βασανιστήριων ή ανήλικα άτομα, είτε προερχόμενα από χώρες από Σομαλία, Συρία, Αφγανιστάν, Ερυθρέα, στα οποία η Ελλάδα θα έπρεπε, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να τους παρέχει προστασία και όχι να τους κρατά στα κρατητήρια, σε ένα αστυνομικό τμήμα ή στα κέντρα κράτησης. Για παραδείγματα, από τις αυτοψίες βρήκαμε ευάλωτες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη στο ελληνικό, έναν Σομαλό, ο οποίος μάλιστα όταν ερχόμενο στην Ελλάδα, η βάρκα του είχε πάρει φωτιά και είχε εγκάβματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, παρ' όλα αυτά ξαναγύρισε μετά στο κρατητήριο. Στο ελληνικό πάλι υπήρχαν κρατούμενοι, οι οποίοι πριν ήταν στο κέντρο κράτησης Κορίνθου και συμμετείχαν στην εξέγερση που είχε γίνει τότε εκεί για τις συνθήκες κράτησης. Προφυλακίστηκαν μεν, αθώθηκαν στο δικαστήριο, παρόλα αυτά όμως μετά συνέχισαν να κρατούνται διοικητικά. Το θέμα αυτό έχει προκύψει σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν κρατούμενοι, όπως από τη Συρία, που δεν θα έπρεπε να κρατούνται διοικητικά, γιατί η κράτηση στα αστυνομικά τμήματα και στα κέντρα κράτησης είναι ένα διοικητικό μέτρο. Δεν είναι φυλακή, δεν είναι ο κορυδαλός, δεν είναι ποινή με βάση το ποινικό δίκαιο. Είναι ένα διοικητικό μέτρο όπως είναι το πρόστιμο, παραδείγματος χάρη, για να το καταλάβουμε. Πολλές φορές όμως κάποιοι κρατούνται διοικητικά γιατί προηγουμένως είχαν εμπλακεί σε ένα ποινικό αδίκημα. Ακόμα και αν αθώθηκαν ή αν τους είχε επιβληθεί κάποια ποινή με αναστολή 4 μήνες από το δικαστήριο, μετά συνεχίζουν να κρατούνται διοικητικά. Δηλαδή, δεν μεταφέρονται, αθώνονται από το δικαστήριο, δεν μεταφέρονται ποτέ, παραδείγματος χάρη, στον Κορυδαλό, θα κρατηθούν όμως μετά σε αστυνομικό τμήμα ή σε κέντρο κράτησης, ακόμα και αν προέρχονται από χώρες που δεν μπορούν να απελαθούν ή όπως είναι η Συρία, λόγω του ποινικού αδικήματος. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί βλέπουμε υπάρχει μια τάση να ποινικοποιηθεί η διοικητική κράτηση και είναι πολύ σοβαρό. Μπορεί να υπάρχει ευθεία παραβίαση του συντάγματος εδώ για τη διάκριση των εξουσιών, το άρθρο 26. Βέβαια υπάρχει διάταξη που λέει ότι αν είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη μπορεί να κρατηθεί διοικητικά. Πρέπει όμως να οριστεί ποια είναι αυτή η δημόσια τάξη, γιατί δεν μπορεί να ποινικοποιείται η διοικητική κράτηση. Όταν το ίδιο το ποινικό δικαστήριο τον αθωώνει ή του επιβάλλει μια μικρή ποινή, δεν μπορεί μετά η Διεύθυνση Αλλοδαπών να τον κρατά για τον ίδιο λόγο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και οι γυναίκες που είχαμε δει στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής κρατούνται με βάση το ποινικό τους. Τους είχαν προσπαθήσει από το αεροδρόμιο να φύγουν με πλαστό διαβατήριο,
πήγαν στο δικαστήριο, είχαν μια μικρή ποινή και μετά κρατούνταν για το ποινικό. Με αναστολή, ναι. Μια μικρή ποινή με αναστολή και μετά κρατούνταν διοικητικά. Δηλαδή, σαν η Διεύθυνση Αλαδαπό να επέβαλε την ποινή που το δικαστήριο είχε αναστείλει. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Στη Γλυφάδα πάλι υπήρχε ένας αυγανός από τη Φυλή Χαζαρά. Αν δεν το γνωρίζουμε περισσότεροι, αν δεν το γνωρίζετε, από τη Φυλή Χαζαρά σημαίνει ότι πρέπει να παίρνει άσυλο. Είναι μια φυλή που διώκεται πάρα πολύ στο Αφγανιστάν. Ήταν 18 μήνες εκεί και ο οποίος δεν ήταν εγγεγραμμένος στον κατάλογο του αστυνομικού τμήματος. Κάθε αστυνομικό τμήμα είχε έναν κατάλογο με τα ονόματα των κρατουμένων. Αυτός δεν υπήρχε εκεί μέσα, στον κατάλογο. Φανταστείτε. Λοιπόν, παράνομη κράτηση τελείως. Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής πάλι ήταν και μια περίπτωση που την είχαμε χειριστεί στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων. Ήταν ένας πατέρας από το Αφγανιστάν με το 9χρονο κοριτσάκι του. Κρατούνταν 2 μήνες. Ήταν υπόθεση οικογενειακής επανένωσης, δηλαδή η σύζυγος είναι στη Γερμανία. Είχαν εμπλακεί κάπως σε ένα ποινικό αδίκημα, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα από το δικαστήριο, το κανονικό. Και μετά κρατούνταν 2 μήνες μέσα σε παράδεκτες συνθήκες ένα 9χρονο κοριτσάκι. Και η Διεύθυνση Αλλοδαπών δεν τους άφηνε με τίποτα. Τελικά τώρα βέβαια φέθηκαν, έχουν γίνει ήδη δεκτοί από τη Γερμανία και περιμένουμε να φύγουν. Ναι, και δημοσιεύματα. Πήρε δημοσιότητα η αλήθεια, γι' αυτό το λόγο αφέθηκαν. Και είχε έρθει και η εισαγγελέας, ναι, ανηλίκων, αλλά έπρεπε να πάρει το θέμα δημοσιότητα για να αφαιθούν ελεύθεροι τελικά. Μετά στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής πάλι κρατούνταν μητέρα με ένα 5χρονο παιδάκι από την Αίγυπτο. Ένας υπήκοος Γκάνα με το ανήλικο γιο του. Πάλι ένας Αιγύπτιος με τον ανήλικο ανιψιό του. Ένας που είχε πολύ σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Στο αεροδρόμιο πάλι κρατούνταν ένας υπήκοος Συρίας που συνόδευε ένα ανήλικο παιδάκι, ένας Σομαλός με φυματίωση. Τώρα μια και λέμε για τη φυματίωση, να σας πω μια περίπτωση η οποία έγινε μετά βέβαια από τις αυτοψίες που έκανε η καμπάνια. Μπορεί να το έχετε ακούσει για το περιστατικό που έγινε στο αστυνομικό τμήμα των Πατησίων με τα κρούσματα φυματίωσης. Το αστυνομικό τμήμα, τα κρατητήρια σε αυτό το αστυνομικό τμήμα είναι υπόγειο, ένας μικρός χώρος και κρατούνταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 10 άτομα όπως το είχαμε δει τον Ιούλιο. Οι αρχές ήταν ενήμερες ότι υπήρχε κρούσμα φυματίωσης ήδη από τον Αύγουστο. Και με παρεμβάσεις είχαν ενημερωθεί οι αρχές και είχε γίνει και αναφορά στο συνήγορο του πολίτη. Δεν έγινε κάτι, οι αρχές δεν προέβησαν σε κάποια ενέργεια, με αποτέλεσμα να βγουν τώρα τα δημοσιεύματα που λένε ότι πολλοί αστυνομικοί έχουν ασθενήσει και άλλοι κρατούμενοι. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος, ο οποίος πρώτος αυτός είχε έπασχε από φυματίωση στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα που μάλλον έτσι ξεκίνησε το πρόβλημα, είναι τώρα, έχει αφαιθεί ελεύθερος με δικαστική απόφαση. Στο ίδιο όμως αστυνομικό τμήμα κρατούνταν ένας Σομαλός με επιληψία, ο οποίος είχε πάθει και πολλές φορές κρίση, επιληπτική κρίση. Τώρα ο Σομαλός βρίσκεται στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται, έχει και αυτός φυματίωση. Είχαν γίνει και γι' αυτόν παρεμβάσεις στις αρχές, δεν αφέθηκε ελεύθερος και όπως τουλάχιστον μέχρι τα δεδομένα που έχουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μόλις βγει από νοσοκομείο θα ξαναγυρίσει σε κρατητήριο. Δηλαδή απαράδεκτες συνθήκες τελείως. Στη Δραπετσόνα πάλι κρατούνταν ένας Αφγανός, 29 ετών, οροθετικός, επίσης με φυματίωση. Ένα μήνα ήταν εκεί χωρίς φάρμακα, δεν έπαιρνε καθόλου φάρμακα. Επίσης ένας παραπληγικός Παλαιστίνιος, 52 ετών. Στην Κόρινθο πάλι η περιπτωσιολογία είναι τεράστια, απλά λέμε κάποια, ναι. Στην Κόρινθο πάλι υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις κρατούμενων οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να αυτοκτονήσουν. Είχαν αυτοτραυματιστεί με ξηραφάκια 2 φορές, ένας κρατούμενος 2 φορές στα χέρια και στο λαιμό.
αφού είχε κλείσει τους 18 μήνες κράτησης. Άλλος Παλαιστίνιος, 33 ετών, επίσης αυτοτραυματίστηκε καταπίνοντας ξηραφάκια. Δηλαδή, φανταστείτε σε τι κατάσταση έρχονται αυτοί οι άνθρωποι για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον άμα αυτά τα γεγονότα δεν λάβουν δημοσιότητα, δεν αφήνονται ελεύθεροι. Ακόμα με όσες παρεμβάσεις, συνήθως βέβαια. Στο κέντρο κράτησης Κορίνθου διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί με ψυχιατρικά προβλήματα. Βέβαια, συνήθως όταν κρατούνται σε τέτοιες συνθήκες, πώς να μην τρελαθούν οι άνθρωποι. 117 κρατούμενοι κρατούνταν για χρονικό διάστημα άνω των 18 μηνών, μέχρι και 20 μήνες. 70 από αυτούς είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να ζητήσουν άσυλο, αλλά ακόμα δεν είχε γίνει η καταγραφή των αιτημάτων τους. Η υπερπτυσιολογία, όπως ξαναείπα, είναι τεράστια, αλλά δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε όλα. Σε κάθε αστυνομικό τμήμα, πάντως, να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι συνθήκες που επικρατούν στα αστυνομικά τμήματα και στα κέντρα κράτησης είναι άκρως επικίνδυνες για τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων. Συνήθως αποτελούν παράνομη κράτηση. Εφόσον δεν μπορεί να απελαθεί, δεν πρέπει να κρατείται. Άρα, ο Σύριος που κρατείται για το ποινικό δεν μπορεί να απελαθεί. Ο Σύριος πρέπει να φεθεί, ό,τι ποινικό και να έχει κάνει. Δεν κρατείται για ποινικό, κρατείται για να απελαθεί. Δεν μπορεί να απελαθεί. Και οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να κρατούνται κατά εξαίρεση. Αυτά λέει ο νόμος, αλλά αυτά στην πράξη δεν γίνονται. Όσο έχει η διοικητική κράτηση στην Ελλάδα, αποτελεί κατάφορη παραβίαση κάθε εθνικού κανόνος δικαίου και του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Αυτά θα ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.